Μία εβδομάδα μετά το Πάσχα, την Κυριακή του Θωμά, 2 Μαΐου 1965, ο ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Καντιώτης, κηρύττει σε άγνωστο μέχρι στιγμής ναό. Κατά μία πληροφορία, η ομιλία γίνεται στον Πειραιά, ο οποίος τις ημέρες εκείνες απεσπά το πλέον από την Αρχιεπισκοπή για να αποτελέσει την ιδιαίτερη Μητρόπολη που γνωρίζουμε σήμερα. Ίσως λοιπόν εν ώψη της αποσπάσεως αυτής και με το ενδεχόμενο ο ομιλητής να μην μπορεί στο εξής να κηρύττει στο επίνιο, κάνει εκεί τις τελευταίες του ομιλίες. Το θέμα του λαμβάνει από τον εορτάζοντα την ημέρα εκείνη Μέγα Αθανάσιο, Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, τον οποίο γνωρίζουμε ότι ο ομιλητής τιμούσε ιδιαιτέρως και εμπνεόταν από τη μορφή του. Είχε ιδρύσει και σύλλογο αγωνιστικό με την επωνυμία Μέγας Αθανάσιος, που είχε σημαντική δράση τότε στην πρωτεύουσα. Σήμερα, αγαπητοί μου χριστιανοί, είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η Δευτέρα Κυριακή του Πάσχα ή το Αντίπασχα, όπως λέμε, ή ακόμα λαϊκότερον η Κυριακή του Θωμά. Και ονομάζεται Κυριακή του Θωμά διότι σήμερα εις τας Ορθοδόξους Εκκλησίας αναγνώσκεται η περικοπή εκείνη του Ευαγγελίου, στην οποία φαίνεται ότι ο Κύριος ενεφανίστη στους Αποστόλους του παρόντος και του Θωμά. Σήμερα εορτάζουν οι Θωμάδες, αυτοί που φέρουν το όνομα του Θωμά, διότι αυτοί ως γνωστόν εορτάζουν όχι σήμερα, αλλά εορτάζουν στις 6 Οκτωβρίου, ότε είναι ιδιαίτερα μνήμη του Αγίου Θωμά του Αποστόλου. Σήμερα εορτάζουν κάποιοι άλλοι. Εορτάζουν εκείνοι που, όπως ο Θωμάς είχε αμφιβολίας δια την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έτσι και αυτοί στη δική μας εποχή έχουν αμφιβολίας μεγαλύτερας από ό,τι είχε ο Απόστολος Θωμάς. Έχουν διάφορα ερωτηματικά γύρω από την Αγία μας θρησκεία και διαρκώς ερευνούν και εξετάζουν και δεν έχουν καταλήξει σε κανένα συμπέρασμα και ζητούν διαρκώς σημεία και τέρατα και θαύματα για να πιστέψουν, και ενώ βρίσκονται σε αυτή την θλιβράν κατάσταση της δυσπιστίας και απιστίας, ξαφνικά εις τον δρόμο της ζωής τους από κάποιο έκτακτο γεγονός της ατομικής των και της οικογενειακής των ζωής λάμπει ενώπιόν τους ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και αυτοί που ήσαν δύσπιστοι, αυτοί που ήσαν άπιστοι, αυτοί που δεν ήθελαν να πατήσουν ποτέ στην εκκλησιά, αυτοί που δεν ήθελαν να δουν παπά στο δρόμο, αυτοί που δεν ήθελαν καν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία, γίνονται οι θρησκευτικότεροι από όλους. Γίνονται πιστοί και αφοσιωμένοι λάτρεις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πέφτουν στα πόδια του Χριστού μας και λέγουν και αυτοί, όπως ο Θωμάς ο δύσπιστος και άπιστος, ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Αυτοί λοιπόν που ζούσαν κάποτε στο σκότος της αμφιβολίας και της πιστίας και κατόπιν επίστευσαν και πιστεύουν πιο θερμά από εκείνους οι οποίοι είναι τακτικοί λάτροι στο Εσταυρωμένο, αυτοί σήμερα εορτάζουν, διότι όπως ο Θωμάς έτσι και αυτοί δήλθαν διαμέσου της καμίνου της απιστίας και της πιστίας. Αλλά εκτός, αγαπητοί μου, από τον Θωμά, τον Απόστολο Θωμά, σήμερα εορτάζει και κάποιος άλλος. Είναι 2 Μαΐου, είναι δηλαδή η μέρα εκείνη, πάτε πίσω, 1600 χρόνια. Στην Αλεξάνδρεια την ημέρα αυτή που η γη βγάζει ρόδα και τριαντάφυλλα, που ανθίζει η γη, την ημέρα αυτή διάλεξαν οι χριστιανοί της Αλεξανδρίας και πήγαν σε έναν τάφο απάνω ευλογημένο, και τρεις ευλογημένων τάφο, τον έσκαψαν και έβγαλαν μέσα από τον τάφο τα οστά, τι είπα, βλασφημία. Τα οστά είναι δικά μας. Έβγαλαν τα λείψανα, τα πανεύωσμα λείψανα ενός εκ των μεγαλύτερων προμάχων και ηρώων της πίστεώς μας, εις τον οποίον οφείλουμε μετά τον Απόστολον Παύλον το μεγαλείον της πίστεώς μας. Έβγαλαν, λέγω, τα λείψανα του Πατριάρχου της Αλεξανδρίας, του μεγάλου προμάχου της πίστεώς μας, του Αγίου, του μεγάλου Αθανασίου. Σήμερα λοιπόν είναι η εορτή, η ανακομιδή
των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου του Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, σήμερα, εάν προσέξετε, η Εκκλησία η καλώς τα πάντα διαταξαμένη, ενώ αναγνώστηκε Ευαγγέλιο το οποίο αφορά τον Απόστολον Θωμάν, εντούτοις ο Απόστολος δεν είναι ο Απόστολος της Κυριακής του Θωμά, αλλά είναι Απόστολος σχετικός με την εορτή της σημερινή, είναι Απόστολος ο οποίος υπενθυμίζει το μεγαλείον και την δόξα των προμάχων της Ορθοδόξου πίστεως μας. Δεν θέλω να σας κουράσω. Ούτε θέλω να εισέλθω εις τα νοήματα της σημερινής αποστολικής περικοπής. Αλλά ο Απόστολος ο σημερινός μας λέγει ότι δεν πρέπει ένας λαός που θέλει να ζήσει στον κόσμο αυτόν, δεν πρέπει ένας λαός που είναι ευγενικός και υπέροχος, δεν πρέπει ο λαός ο χριστιανικός ποτέ του να λησμονήσει το παρελθόν του. Δεν πρέπει ποτέ του να λησμονήσει εκείνους που με τα αίματά τους και με τον ιδρώτα τους εζήμωσαν το χώμα αυτό της γης για να υπάρχει απάνω εδώ στον κόσμο η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η αλήθεια και η πίστη. Λαός που ξεπνάει, ξυχνάει τους ηρωάς του, τους μαρτυράς του, ο λαός αυτός είναι ανάξιος να ζει επάνω στον κόσμο. Ακριβώς δι' αυτό τον λόγο μας υπενθυμίζει σήμερα η Αγία η Μόνη Εκκλησία και μας λέει «Μνημονεύετε, μνημονεύετε, ενθυμίστε διαρκώς τον ηγουμένων ημών, ήτην εσελάγησαν ημίν των λόγων του Θεού». Και αν μένω πρώτο στίχος μας υπενθυμίζει το καθήκον της αενάου μνήμης των ηρώων της πίστεως, ο τελευταίος στίχος ή μάλλον ο στίχος ο οποίος έπεται της αποστολικής αυτής περικοπής μας υπενθυμίζει ένα άλλο καθήκον το οποίο έχουμε όχι πλέον εις τους νεκρούς ήρωας της πίστεως μας, αλλά έχουμε εις τους ζώντας. Έχουμε ένα ιερόν καθήκον απέναντι της πνευματικής και εκκλησιαστικής και πολιτικής ηγεσίας. Το δε καθήκον αυτό συνοψίζει ο Απόστολος Παύλος δια μίας λέξεως συνοψίζουμε εμείς της λέξεως υπακοή. Πείτε, μνημονεύετε τον ηγουμένο, αλλά και πείτεστε της ηγουμένης ημών και υπήκητε ότι αυτοί λόγων αποδώσουσι εν τη ημέρα εκείνη. Υπακοή λοιπόν συνιστά σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Υπακοή στον 20ο αιώνα, στον αιώνα που οι παντιέρες και οι άνεμοι όλοι της δημοκρατίας και της του ελευθερισμού ανεμίζονται, στην ώρα κατά την οποία το σπίτι κλονίζεται από επαναστατικά κηρύγματα, την ώρα κατά την οποία νέα ιδέα κυριαρχούν στον κόσμο, έρχεσαι εσύ καθυστερημένος ιεροκήρυκας να υπενθυμίζεις στον λαό αυτόν, διαζεί πάντοτε μέσα εις τον αγιαδισμό. Συνιστάς λοιπόν στην υπακοή, κάντε αγαπητοί μου όλοι υπομονή και θα δώσουμε την αληθινή έννοια της υπακοής. Διότι ζούμε σε μια εποχή που έχουν πάθει τα μυαλά των ανθρώπων σύγχυση. Ναι, σύγχυση τέτοια που ενώ λέμε την ίδια λέξη, πάρτε 10 ανθρώπους. Είναι ένα φαινόμενο με το οποίο ασχολούνται ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι στην αντεταραγμένη αυτή εποχή μας. Την ίδια λέξη λέμε, αλλά δεν συμφωνούμε. Διότι ο ένας λέγει στην ίδια λέξη βάζει άλλο περιεχόμενο και ο άλλος βάζει στην ίδια λέξη άλλο περιεχόμενο και εις τρόπον ώστε 10 λένε την ίδια λέξη αλλά δεν συμφωνούνε, διότι όπως είπα έχει επέρθει μια σύγχυση λέξεων, μια σύγχυση ενιών, μια σύγχυση εγκεφάλων, μια σύγχυση η οποία επενθυμίζει την Βαβέλ. Και όπως τότε που χτίζανε το Βαβέλ δεν μπορούσαν να συνοηθούν οι άνθρωποι, κατά παρόμοιο τρόπο και εμείς που χτίζουμε έναν καινούριο κόσμο, λέμε ότι χτίζουμε, που χτίζουμε έναν καινούριο κόσμο που θα είναι πολύ διαφορετικός από τον προηγούμενο κόσμο, εμείς οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και όλων των φυλών, ενώ λέμε τα ίδια πράγματα, τα ίδια ζητούμε, εντούτοις δεν συμφωνούμε, διότι επήρθε σύγχυση ενιών, σύγχυση καρδιών, σύγχυση εγκεφάλων, Βαβέλ πραγματική. Και μέσα στο Βαβέλ αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να ξακριβώσουμε τα σενεία και να δώσουμε τα σενεία στα πραγματικά των λέξεων. Τι εννοούμε λοιπόν λέγοντες υπακοή? Υπακοή, ναι, υπακούεται. Θα φωνάζουμε αιωνίως. Υπακούεται. Σε ποιον? Εάν υπάρχει ένας στον οποίο οφείλουμε υπακοή απόλυτον, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς η οποιονδήποτε πολιτική παράταξη και ανήκει, η οποιονδήποτε χρώμα και ανέχει και η οποιονδήποτε ζώνη της γης αν κατοικεί, δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς η οποιονδήποτε φρονημάτων
ο οποίος δεν θα δεχθεί τούτο το δόγμα, ταύτην την αρχήν, την θεμελιώδη αρχήν, την αδαμαντήν αρχήν, εξ οποίας εάν ποτέ γίνει κόσμος, δεν μπορεί παρά να έχει θεμέλιον τούτο. Υπακούεται εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Μάλιστα, δύο φορές ακούστη αυτή η φωνή, η φωνή η οποία δεν προέρχεται από τα άστρα του ουρανού και από τους πυράβλους, αλλά η φωνή αυτή η οποία προέρχεται από το υπερπέραν, από τους κόσμους εκείνους τους αείρους, εις τους οποίους ζουν οι αθάνατοι νεκροί μας, και από τους κόσμους εκείνους μέχρι σήμερα και μέχρι την τελεία των αιώνων, θα ακούεται η φωνή του ουρανίου Πατρός, ο οποίος είπε δύο φοράς, ακούστη η φωνή αυτή, μία μεν φοράν εις τα Ιορδάνια ύδατα, μία άλλη φορά εις την κορυφή του Θαβόρ, ότε ο ουράνιος Πατήρ είπε, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ειδόκησα, αυτού ακούεται. Θα ήθελα, αγαπητοί μου, στο σημείο αυτό, στην προτροπή αυτή του ουρανίου κόσμου, ότι οφείλουμε να άπαντες από το μικρότερο έως τον μεγαλύτερο, και από τον πλέον αγράμματο έως τον σοφόν, και από τον ιδιώτη έως τον βασιλέα. Εις το σημείο αυτό, κατ' οποίο πάντες οφείλουμε να υπακούσουμε εις τα ειδάγματα του Ιησού του Ναζαρέου, θα ήθελα να σταματήσω λίγο και να σας υπενθυμίσω ο ποιος θα είναι ο κόσμος, εάν όλοι μας υπακούμε εις τα ειδάγματα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αν ανοίγαμε τα αυτάκια μας αυτά, να ακούσουμε τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εάν δεν ακεί αυτό, εάν τα λόγια του Χριστού, όπως ο περιβολάρης φυτεύει μες στο χώμα τα δέντρα, έτσι και εμείς τα λόγια του Χριστού τα φυτεύαμε μέσα στην καρδιά μας. Για να ακούει περισσότερον τα λόγια του Χριστού, δεν ήταν απλώς μία φιλολογία και ένα κήρυγμα, αλλά γινόταν ζωή και δράσης και υλοποίησης μέσα στην ζωή του έθνους και της κοινωνίας. Για τα λόγια του Χριστού, και επενδυμίζω μόνον εν και λόγω δύο λέξεις επάνω στις οποίες στηρίζεται πάσα λυθής πολιτισμός, επενδυμίζω τας λέξεις τας αθανάτους, που καν πυραυλή, καν άστρα, καν κόσμος αλλάξει, αυτά τα δύο λόγια του Ναζαρέου θα παραμείνουν ως θεμέλια αιώνια ενός πραγματικού πολιτισμού. Και οι δύο αυτές λέξεις που περιέχουν μέσα το πεντόσταγμα και την πεμπτουσία και τα βαθύτατα προγράμματα πάσης αναγεννήσεως του κόσμου, οι δύο λέγω αυτές λέξεις είναι αγαπάτε αλληλούς. Ποιος, παραλαμβάνω, σε οδήποτε μήκος και πλάτος του κόσμου και αν ζει, και σε οδήποτε ιδεολογία και ανήκει, και είναι ελεύθερος να σπάζεται η βία. Η χριστιανική θρησκεία δεν επιβάλλει την βία, αλλά διεξάγει διάλογων ευρύτατων και φιλελεύθερων. Ιστροπον ώστε η πιο ρωμαλαία ιδέα να κατησχίσει στον κόσμο αυτόν. Ποιος, λέγω, διαφωνεί ότι οι δύο αυτές λέξεις, αγαπάτε αλλήλους, αποτελούν την πραγματικό συνταγή μιας κοινωνίας η οποία νοσεί βαθύτατα και της οποίας το φάρμακο μόνο είναι εις τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εάν λέγω ο κόσμος υπήκουε εις τον Χριστό, τότε όχι αυτή η γη αυτή που έγινε σήμερα κόλασης αυτομάτως, ως διάτινος ηλεκτρικού κομβίου, θα μεταβάλω το εις ένα πάντερ πον παράδεισον. Δεν είναι ουτοπία, δεν είναι φαντασιοπληξία, είναι μια πραγματικότης. Θα μεταβάλω το κόσμος αυτός από κατοικίαν δαιμόνων εις μια κατοικίαν αγγέλων. Θα μεταβάλω το κόσμο αυτό από έναν κόσμο βία ει έναν κόσμο ελευθερία πραγματική. Θα μεταβάλω το αυτό σε ένα κόσμο δακρύων και αίματο ει έναν κόσμο ει τον οποίο μοιριάδε θα ψάλουν το σανά το ύψιστ. Ναι, η λέξη πόλεμο θα ήταν πλέον μια λέξη λησμονημένη στον κόσμο αυτόν. Οι φυλακέ θα ύψωναν λευκά σημαία. Η μάνα δεν θα έτρεμε για το παιδί τη. Και η νεαρά σύζυγος δεν θα έτρεμε για τον άνδρα της, μήπως γίνει το πτώμα του κοφάρι κάπου εκεί όπου οι μεγάλοι διαπληκτίζονται δια τα υλικά συμφέροντά τους. Δεν θα υπήρχε πόλεμος, θα υπήρχε ειρήνη, γλυκή όνομα, ειρήνη, γλυκή όνομα, ειρήνη, γλυκή όνομα, γλυκύτερον πράγμα. Ειρήνη την οποία δεν θα απολαύσει ο κόσμος, παρά μόνο η μέρα εκείνη κατά την οποία γονατιστός πέσει μπροστά στον εσωρωμένο και ακούσει από τα πανάχρεντα χείλη του εσταυρωμένου ειρήνη και πάλι ειρήνη και ειρήνη μόνον από τον Ιησού των Ναζαραίων εκπηγάζει ο ποταμός αυτός ο μεγάλος τα ρήθρα αυτά τα απέραντα τα οποία κατακλείζουν κατά τον προφήτην Ζεκίλ πάσαν γιν άνυδρον και μεταβάλουν αυτήν εις κήπον ευάνθην και ωραιότατον. Ναι, χριστιανοί μου, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο εις το σημείο τούτο, αλλά θα επιτρέψετε ο λίγα λεπτά ακόμα να συμπληρώσω την εικόνα αυτήν των λόγων του Κυρίου αυτού. Υπακούεται εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν.
Αλλά εκτός της υπακοής αυτής, την οποία οφείλομεν εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ακούεται η προσταγή της Εκκλησίας και λέγει υπακούεται. Παιδιά, υπακούεται εις τους γονείς σας. Γυναίκες, υπακούεται εις τους άντρας σας. Μαθητέ, υπακούεται εις τους διδασκάλους και καθηγητάς σας. Στρατιώτε, υπακούεται εις τους αξιωματικούς σας. Πολίτε, υπακούεται εις τας αρχάς και εξουσίας. Και εσύ λαέ, λαϊκέ, εσύ πολίτε, λαϊκοί εσείς, να υπακούεται εις τους ιερείς και αρχιερείς και αρχιεπισκόπους. Μπα, εσύ μας το λες αυτό. Εσύ ιεροκήρυκας που είσαι γνωστός ως ένας ταραξίας ιεροκήρυκας, ως ένας επαναστάτης ιεροκήρυκας εναντίον πάσης εξουσίας, εσύ σήμερα έρχεσαι να μας διδάξεις υπακοή εις τους άρχοντας της πολιτείας και εις τους άρχοντας της εκκλησίας. Παρακαλώ κάντε υπομονή και θα δείτε ότι υπάρχει εδώ μία βαθία παραξήγησης. Διδάσκω αδελφοί μου 30 ολόκληρα χρόνια και θα ξανακολουθώ διδάσκω έως ακόμη ο Θεός με αφήνει στην ζωή μου. Επόμενος εις τα διδάγματα των Αγίων Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας διδάσκω υπακοήν, προσέξτε, υπογραμμίζω τα λέξεις. Αν είχα ένα κόκκινο μολύβι και έγραφα τη λέξη υπακοή, θα την υπεγράμμιζα με κόκκινο μολύβι, με το αίμα του εσταυρωμένου, και θα έλεγα υπακοή απόλυτος 100% εις τον Κύριον ημών εις τον Χριστόν. Ιδεάλη υπακοή, υπακοή στους γονείς, υπακοή στους δασκάλους, υπακοή εις τους αξιωματικούς, υπακοή στας αρχάς και εξουσίας του κράτους, υπακοή ακόμα και σε αυτά στα χριστικά αρχάς και εξουσίας, είναι υπακοή σχετική. Εξηγούμε. Θα υπακούεις παιδί μου στον πατέρα σου. Εάν όμως ο πατέρας σου αμφιβάλλω, εάν υπάρχουν τέτοια τέρατα επάνω στη γη, εάν όμως ο πατέρας σου πει ότι να πας τη νύχτα να τιμάσεις και να κλέψεις και να κάνεις διάρρηξη, είναι τότε δεν πρέπει να υπακούσεις τον πατέρα σου, διότι αυτή η εντολή είναι αντίθετος με τους φυσικούς και ηθικούς νόμους που υπάρχουν μέσα στην καρδία παντός ανθρώπου. Θα υπακούεις εσύ κόρη, η άβγαρτος κόρη, θα υπακούεις εις την μητέρα, εις την μάνα που έχει πείραν και σε διδάσκει τα ορθά και τα πρέποντα. Αλλά αν όμως, δεν το πιστεύω, αν όμως μες στην γενιά μας υπάρχει μια τέτοια μάνα, η οποία πράβει πλέον είναι μάνα, αλλά γίνεται μια μέγερα και μια μαστροπός, εάν υπάρχει μια τέτοια γυναίκα, μη μάνα, η οποία σπρώχνει το κορίτσι στο αμόλυντο να συνάψει σχέσεις ανηθίκους και διαφθαρμένους, τότε είναι η περίπτωση κατά την οποία δεν επιτρέπεται να υπακούσει η κόρη εις την μητέρα. Αυτό πρέπει να πράξει και ο μαθητής. Εάν υπάρχει δάσκαλος, δεν το φαντάζομαι πάνω στη γη που αέκτησε Παρθενώνας, δεν φαντάζομαι πάνω στη γη που ήταν πάντοτε μια γη θρησκευτική, ζυμωμένη με πόνους και με δάκρυα, δεν το φαντάζομαι ότι να υπάρχει καθηγητής και δάσκαλος ο οποίος να διδάσκει εναντίον του Χριστού, εναντίον του Θεού. Εάν υπάρχει τέτοιο δάσκαλος, τότε ο μαθητής έχει το δικαίωμα να μην υπακούσει εις τον άφεον και άπιστον και διαφθαρμένον διδάσκαλο. Αυτό θα πράξει επίσης και ο στρατιώτης, εάν υποθέσουμε πράγμα το οποίο δεν μπορώ να το φανταστώ. Εάν υπάρχει αξιωματικός και βαθμοφόρος στο στράτευμα, το οποίο να υποχρεώνει τον στρατιώτη του εν ονόματι της εξουσίας, εάν υπάρχει λέγω στρατιαξιωματικός, ο οποίος να προτρέπει τον στρατιώτη εις φαύλων και ανήθικων πράξεων, τότε ο στρατιώτης δεν πρέπει να υπακούσει εις τον αξιωματικό, αλλά πρέπει να υπακούσει εις τον αιώνιο νόμον. Ναι. Και αυτό πρέπει ακόμα να πράξει και ο πολίτης όταν η εξουσία, ανδήποτε εξουσία, πηγαίνει κόντρα με το θέλημα του αιωνίου Πατρός, με το θέλημα του Κυρίου. Και αυτό ακόμα, προχωρώ, πρέπει να πράξει ποιος. Και ο λαϊκός, ο οποίος οφείλει σεβασμόν και υπακούνει στους κλησικές αρχές, όταν οι εκκλησιαστικοί αρχές δεν βαδίζουν επάνω στον αιώνιον κανόνα, εις τα θέσπατα τα αιώνια, τα οποία μας παρέδωσαν οι πατέρες ημών. Ούτω πως, αγαπητοί μου, είναι τίθεται υπακοή. Διότι στις περιπτώσεις αυτές που ανέφερα, έχει πλέον ισχύ ένας άλλος λόγος της Καινής Διαθήκης. Ο δε λόγος της Καινής Διαθήκης λέγει πειθαρχήν θεομάλων οι ανθρώπες. Ότι πρέπει να υπακούμε περισσότερο. Ναι, αδερφοί μου, δεν πήρες εσύ τον άντρα σου. Δεν πήρες εσύ τον άντρα να σε κολλάσει. Ούτε πρέπει τι. Λέγω κάτι το οποίο λέγει. Εδώ είναι το δράμα.
παραπάνω από τα παιδιά, παραπάνω από τον άντρα, παραπάνω από τη γυναίκα, παραπάνω από την πολιτεία, παραπάνω από δεσποτάδες, παραπάνω από πατριάρχας, παραπάνω από όλους. Εάν αυτοί όλοι πάνε κόντρα με τον Θεό, εάν πάνε σύμφωνα με τον Θεό, θα πέσουμε να τους προσυνήσουμε, διότι θα είναι εκφράσεις της εξουσίας της θεϊκής. Εάν όμως όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία διαχειρίζονται μια εξουσία επί της γης, εάν αυτά τα πρόσωπα εκβαίνουν από τον ορθόν κανόνα του νόμου του Θεού, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να μην υπακούσουμε. Υπακοή, τονίζω, το γράφω, το υποστηρίζω, υπακοή εις τη αυτή, εις πρόσωπα τα οποία κάνουν κατάχρηση της εξουσίας, υπακοή, υπακοή είναι αμαρτία, είναι αμαρτία. Όπως πάλι και η αντίσταση, κατά πατρός φαύλου, κατά μητρός μαστροπού, κατά δασκάλου αθέου, κατά αξιωματικού βανάρθρου, κατά απίστου, κατά εξουσίας και άρχοντων και βασιλέων ακόμα και πατριαρχών, οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό και καταλαβαίνουν τάγια, η αντίσταση είναι καδίκον. Καδίκον παντός χριστιανού, καδίκον πας. Ιδού λοιπόν αγαπητοί μου, που δεν θα υπάρξει ούτε ένας, εάν ούτω θέσουμε τα θέματα. Συνοψίζω και λέγω, υπακούει απόλυτος, 100% στον Χριστό. Υπακούει σχετική, εις όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία διαχειρίζονται είτε ευδοκία είτε παραχωρήσει Θεού μια εξουσία άνωθεν δεδομένη. Μα έχουμε παραδείγματα. Α, παράδειγμα. Τέτοιο παράδειγμα μας έχει δώσει ως σήμερον Άγιος, ο Άγιος Αθανάσιος. Μας έδωσε παράδειγμα αφενός υπακοής και αφετέρου στροϊκής αντιστάσεως. Υπακοή μας έδωσε, υπήκουε μικρός όταν ήταν εις τους γονείς του, όταν αφέθη ορφανός. Υπήκουε αυτός εν γράμματος και σοφός εις τον πνευματικό του πατέρα, τον Μέγαν Αντώνιον. Διότι ο Άγιος Αντώνιος ήταν ο πνευματικός του πατήρα. Υπήκουε εις τον Άγιον Επίσκοπον, τον Αλέξανδρον Διάκονος αυτός, εις τον Άγιον Επίσκοπον Αλεξανδρία. Υπήκουε εις τους πατέρας, υπήκουε εις τοπικάς οικουμενικάς συνόδος. Αλλά ο ίδιος ο οποίος κήρυτε υπακοή, ο ίδιος γινόταν επαναστάτης. Όχι, δίδαξε επανάσταση ο Μέγας Αθανάσιος. Επανάσταση εναντίον φαύλων και διαφθαρμένων και απίστων επισκόπων. Εκήρυξε επανάσταση εναντίον βασιλέων και ηγεμόνων, οι οποίοι δεν πίστευαν στον Θεό. Εκήρυξε επανάσταση εναντίον της φαυλότητας και ανομίας. Εκήρυξε επανάσταση εναντίον πέντε αυτοκρατόρων. Πέντε αυτοκράτορες τον κινήσαν. Μες στις τρύπες, μες στα ποτάμια, μες στους τάβους, ήταν πάντοτε ο ανήγιστος. Ένας αυτός, εναντίον ως κόσμου, πλάνης και αμαρτίας. Και μας άφησε το παράδειγμα αυτό της αντιστάσεως. Της αντιστάσεως η οποία είναι προνόμιον των ευγενών ψυχών. Της αντιστάσεως την οποία πρέπει όλοι μας, και ως φιλή και ως έθνος. Και αν ποτέ η γη μας δεν ξέρουμε τα μυστηρία του Θεού, άμποτες τα παιδιά των παιδιών σας να βλέπουν πάντοτε επάνω στην Ακρόπολη να κυματίζει γαλάζια ελληνική σημαία. Αν έρθει η μαύρη μέρα και η σημαία αυτή καταβιαστεί εκ της Ακροπόλεως και άλλες σημαίες και άλλες παντιέρες και άλλα συνθήματα ευεργατήσουν, ο ελληνικός λαός από τους τάφους του, από τα βουνά του, από τις θαλασσές του, από τις γαλάζιες θαλασσές του, παντά χώθε θα υψώσει τον αστημά του και θα αντισταθεί, διότι υπακοή εις μεν τους αξίους ηγέτες είναι ιερών κατοίκων. Η δε αντίσταση εναντίον πάση ξένη και φαύλη εξουσία είναι ιερών κατοίκων. Τη αντιστάσεω ταύτη, τη σειρά αντιστάσεω, πανθύμα είναι ιερών και σεβαστών. Ούτω πω, αδελφοί μου, να ζήσουμε, ούτω να πολιτευόμεν, υπακούντες των Χριστών, υπακούντες τη πάση εξουσία, για να έχουμε την ευλογία του κυρίου ημώνος του Χριστού εις αιώνα αιώνων. Αμήν. Την Κυριακή των Μυροφόρων, 9 Μαΐου 1965, ο πατήρ Αυγουστίνος βρίσκεται πάλι στο λιμάνι του Πειραιός, στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου, υπό τις συνθήκες που σημειώσαμε. Οι ενορίτες, πρόσφυγες από την Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης, έχτισαν τον ναό με κόπους και στερήσεις και με πρωτοστάτη τον αείμνηστο ήδη Τίνιο Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Απέργη, 1909-1962. Καλό κληρικό που μνημονεύεται εμφήμως. Κατά τη δεκαετία του 60, με την αύξηση του πληθυσμού των πόλεων λόγω της αστιφιλίας,
είχε αρχίσει να δημιουργείται νέφος από τα καυσαέρια και η ατμόσφαιρα να επιβαρύνεται. Ως προς το πνευματικό κλίμα των ημερών, διαρκεί ακόμη η αθεΐζουσα εκπαιδευτική μεταρρύθμισης Παπανούτσου. Γι' αυτό και το κήρυγμα με το δυνατό πασχάλιο μήνυμά του έχει και έντονη απολογητική αντιρρητική χρειά. Ως ιεροκήρυξ, αγαπητοί μου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, δεν θα έπρεπε σήμερα να βρίσκομαι εδώ εις τον αιών. Θα έπρεπε να βρίσκομαι και να κηρύττω εις ένα από τους 300 ναούς που έχει η πρωτεύουσα. Αλλά αντί να βρίσκομαι εις τας Αθήνας, βρίσκομαι εις τον Πειραιά. Βρίσκομαι μέσα εις τον ιερόν τούτων ναών, κατόπιν παρακλήσεως των καλών σας εφημερίων. Ευχαριστώ προπαντός τον προϊστάμενο του Ιερούνου Ναού τούτου, ο οποίος με κάλεσε για να ομιλήσω εις τον ναόν, διότι μου δίδεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους δραστηρίους ενωρίτας της ενωρίας τάφτης και διαμέσου των ορητών τούτων να επικοινωνήσω με τους ευσεβείς Πειραιείς, με τον λαόν του Πειραιός, ο οποίος ανέκαθε από αρχαιοτά της εποχής, από την εποχή που ήταν ένα απλό λιμανάκι, με 2.000 ανθρώπους, από την εποχή εκείνη ο Πειραιές διεκρίνεται από όλα στα σπόλεις της Ελλάδος δια τα βαθαία και ορθόδοξα φρονήματα. Βρίσκομαι, λέγω, εις τον ναόν τούτον, τον οποίον η ευσέβεια και η δραστηριότης τόσο των ιερέων, όσων και των επιτρόπων και των λοιπών χριστιανών της πόλεως, τίζει προς δόξαν του Αγίου και προς δόξαν της Αγίας Τριάδος. Θα σου μιλήσω απλά. Θυμούμαι καλώς, είναι αρκετά χρόνια που επισκέφθηκα εκ νέου τον ναόν σας, ότε έζει ο αείμνηστος πατήρ Γεώργιος Απέργης, ο ευλαβέστατος εκείνος εφημέριος, ο οποίος τα μέγιστα εκοπίασε για να δημιουργηθεί ο πάγκαλος ούτος ναός. Είναι λοιπόν η δεύτερη φορά που επισκέπτομαι τον ιερό ναό του Αγίου Νείλου Πειραιός. Και επιθυμώ κατά την πρώτη από την συνάντησή μας, βλέπον τα προσφυλή πρόσωπα των ευσεβών χριστιανών της ενορίας τάφτης και γέννη του Πειραιός, να απευθύνω ένα εγκάρδιον χαιρετισμό, αλλά από όλους τους χαιρετισμούς που έχει το έθνος μας, που έχουν όλα τα έθνη, γιατί κάθε έθνος έχει ένα χαιρετισμό, και στους Ιαπωνέζους να πάτε και στους Κινέζους να πάτε και κάτω στην ζούγκλα να πάτε, οι άνθρωποι, οι κοινωνικοί όντες έχουν κάποιον χαιρετισμό να μεταξύ τους. Από όλους λοιπόν τους χαιρετισμούς που έχουν οι λαοί όλοι, εγώ σήμερα εκλέγω τον ωραιότερο χαιρετισμό που υπάρχει, που δεν θα πάψει ποτέ να θίγει τα βαθύτερα σκορδάς του ανθρώπου, ένα χαιρετισμό αιώνιων, και ο χαιρετισμός αυτός αιώνιος, ο οποίος ουδέποτε θα πάψει να ακούεται πάνω στη φλούδα της γης, είναι ο χαιρετισμός τον οποίο νικούσαμε τη νύχτα του Πάσχα, των χαιρετισμών της αγάπης, των χαιρετισμών της Αναστάσεως, το Χριστός Ανέστη. Δύο λέξεις είναι αυτές, Χριστός Ανέστη. Δύο λέξεις που είναι πλατιές όπως ουρανός, και είναι βαθιές όπως ο ωκεανός, και είναι θερμές όπως τη φωτιά. Δύο λέξεις που είναι δύο θεμέλια επάνω στα οποία στηρίζεται ολόκληρος η Ορθοδοξία και ολόκληρος ο Χριστιανισμός. Δύο λέξεις που είναι δυναμίτης, που τεινάζει στον αέρα τα βράχια του σατανά. Δύο λέξεις που είναι φωνέ αρχαγγέλων που σύουν τον αμαρτωλόν κόσμο. Δύο λέξεις που σύουν τα μνήματα. Δύο λέξεις, για να τελειώνω, που έχουν την δύναμη μέσα του Χριστού μας, που όσον και αν θελήσει ο διάβολος προσπαθεί 2.000 χρόνια ο διάβολος να σβήσει με τις μαύρες ή κόκκινες ή άλλα χρώματα γομολάστικες του, προσπαθεί να σβήσει μέσα από την ιστορία και μέσα από τους αιώνας τις δυο αυτές λέξεις, αλλά οσονδήποτε και να κοπιάσει δεν θα μπορέσει ποτέ να σβήσει. Όσο περνούν τα χρόνια, όσο περνούν οι αιώνες, οι λέξεις αυτές θα ριζώνουν βαθύτερα μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και σαν δυο αστέρια θα δεικνύουν πάντοτε τον δρόμο της τιμής, του καθήκοντος, του αγώνος, της τιμιότητος και πάσα άλλη συνείδητη αρετής. Ναι,
Χριστός λοιπόν ανέστη. Στα παλιά, τα ευλογημένα χρόνια, που οι άνθρωποι δεν είχαν, που εδώ μέσα ο Πειραιάς ήταν μερικές καλύβες και δεν υπήρχαν οι ουρανοξύστες και τα σπίτια, τα παλά και τα μεγάλα, και ο μεγάλος αυτός λιμένας του Μεσογείου, την εποχή εκείνη που εδώ είχαν καλύβες μέσα, αλλά μες στις καλύβες εκείνες κατοικούσαν ψυχές αγγελικές, ενώ τώρα μες στα παλάτια και τα σπίτια τα μεγάλα κατοικούν ψυχές, ας αποφύγω το χαρακτηρισμό. Ναι, μέσα στις καλύβες εκείνες του Πειραιός που κατοικούσαν ψυχές άγιες, στα παλιά τα χρόνια που ερχόνταν στις δυο-τρεις εκκλησίες τις μικρές να λειτουργηθεί ο λαός, ο ευσεβής λαός του Πειραιός, τότε είχαν συνήθεια να ακούνε τη νύχτα της Αναστάσεως το Χριστός Ανέστη. Και το Χριστός Ανέστη δεν το έλεγαν μόνο τη νύχτα της Αναστάσεως, τον λέγανε και την άλλη ημέρα, το λέγανε συνεχώς, το λέγανε στο δρόμο, στις πλατείες όπου συναντούντο οι ψαράδες μέσα στις βάρκες των και οι ναύτες μες στα πλοία τους, και ο εργατικός λαός μας, τα σπίτια τα μικρά και τα σπίτια τα μεγάλα, οι μικροί και οι μεγάλοι, τα νήπια με τους ασπρομάλλης γέροντας, οπουδήποτε και να συναντώντο ο πυροκάτοικος του Πειραιός, επί 40 μέρες σαν καμπάνα χτυπούσε στα σπίτια και στους δρόμους και στις πλατείες ουράνιος χαιρετισμός, Χριστός Ανέστη. Δεν είχαν άλλο χαιρετισμό. Δεν λέγανε καλημέρα, δεν λέγανε καλησπέρα, δεν λέγανε αντίο, δεν λέγανε αυτά τα ξενόγλωσσα και ανόητους χαιρετισμούς. Ήταν ο χαιρετισμός του έθνους, ήταν ο χαιρετισμός της αγάπης, ήταν ο χαιρετισμός της ελπίδος, ήταν ο χαιρετισμός της πίστεως μας εις τον Θεάνθρωπον Κύριον. Αλλά τώρα, τώρα φραγκέψαμε, αδερφιά μου. Θα ήθελα να μεταγενιστώ μια λέξη, γιατί μ' αρέσουν οι άγριες λέξεις. Να μαστιγώσω των οκυρών ύπων της πατρίδος μου. Αλλά ας αποφύγω τις λέξεις αυτές τις βαριές, για να αποδώσουν μια πραγματικότητα. Φύγαμε από τα όσια και τα αιρά και έχουμε ποιος λίγο και ποιος πολύ απομακρυνθεί από τον δρόμο της πίστεως και της αρετής. Σήμερα στα χρόνια τα δικά μας το Χριστός Ανέστη ακούεται μόνο τη νύχτα της Αναστάσεως εδώ στον περίβολο της Εκκλησίας, και ύστερα την ίδια νύχτα την άλλη μέρα ξεχνιέται. Δεν λέγεται πια, δεν ακούεται πια, δεν συζητείται πλέον. Γιατί, αδερφιά μου? Γιατί καινούργιοι άνεμοι έπνευσαν στο δύστυχο τόπο μας. Γιατί νέα ήθη και έθιμα παρουσιάστηκαν στη φυλή μας μέσα, που ζητούν να νοθεύσουν το γνήσιο χριστιανικό και ορθόδοξο πνεύμα της πατρίδος μας. Γιατί νέοι εχθροί της πατρίδος μας, διάφορων χρωμάτων και αποχρώσεων, ζητούν να βάλουν δυναμίτες μέσα στα θεμέλια του έθνους μας και να την άξουν στον αέρα ούτε εσεβάστησαν οι αιώνες και πάνω στα οποία στηρίχθη και μεγαλούργησε η ελληνική μας πατρίς. Ναι, και έτσι, δειλά-δειλά ακούεται το Χριστός Ανέστη μόνο τη νύχτα και την άλλη μέρα σταματάει. Ενώ στα παλιά τα ευλογημένα χρόνια, 40 μέρες από τη νύχτα της Αναστάσεως μέχρι της Αναλήψεως, βροντοφωνούσαν τα βουνά και τα λαγκάδια από το Χριστός Ανέστη. Έσβησε, εκκρύωσε η καρδιά μας. Η καρδιά μας για που την έπλασε ο Θεός, μια καρδιά μας έδωσε ο Θεός, για να αγαπούμε βέβαια τα παιδιά μας, να αγαπούμε τους άντρες μας, να αγαπούμε ό,τι ωραίο να έχει στον κόσμο, αλλά μας έδωσε μια καρδιά ο Θεός για να αγαπούμε τον Χριστό περισσότερο από όλο. Αυτή η καρδιά μας που έπρεπε να ανάβει μέσα φωτιά για τον Χριστό, έχει σήμερα κρυώσει, έγινε ρέστη η καρδιά μας, δεν είναι πια όπως την έπλασε ο Χριστός, αλλά έγινε μέσα ένα κομμάτι πάγο. Επάγωσε η καρδιά μας, εψύχραναν τα αιρά και τα όσια αισθήματα της ψυχής μας, εψύχρανται η πίστη των πατέρων μας. Και έτσι, όπως είπα, δειλά-δειλά ακούεται το Χριστός Ανέστη. Υπάρχουν δυστυχώς σήμερα στον τόπο μας όχι ένα σχέδιο αλλά από πολλοί που πάψανε πια να πιστεύουν στο Χριστό. Υπάρχουν σήμερα άθεοι και άπιστοι σε μια χώρα που δεν υπήρχε ούτε ένας διασπόρο ποτέ στον κόσμο τούτο. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί που τις Άγιες αυτές οι μέρες στα περιοδικά του και στις εφημερίδες των και από άλλους τόπους διδάσκουν την αθεία και την απιστία και μας λένε όταν δούνε κανένα χριστιανό να πηγαίνει στην εκκλησία, όταν δούνε καμιά νέα να λύει το Ευαγγέλιο, όταν δούνε κανένα νέο να πηγαίνει να ξομολογείται εις τον πνευματικό πατέρα, όταν δούνε μια ψυχή να αγαπάει τον Χριστό, πέφτουν απάνω να τον βομβαρδίσουν με όλα τα όπλα της αθείας και απιστίας και να μην υπάρχει πια ψυχή να πιστεύει στον Χριστό. Σύ του λένε, σύ που ζεις τώρα στον 20ο αιώνα, σύ
που έπηγε στα σχολεία και πήρες χαρτιά, πήρες διπλώματα από το γυμνάσιο, σύ που έχεις διπλώματα πανεπιστημίου, σύ που μορφώθηκες, σύ βίραγε τον φουσκώνω τον άνθρωπο, όπως τον παλόνι τον φουσκώνουν για να δει ψηλά, αλλά μες τον παλόνι δεν έχει τίποτα, μόνο έχει αέριον. Κατά παρόμοιων τρόπων και σήμερα ο διάβολος φουσκώνει τα μυαλά των ανθρώπων και τα κάνει μπαλόνια να υψωθούν μέσα, όχι στον ουρανό αλλά κάτω στον Άδη. Σύ λοιπόν διαρκώς τον φουσκώνουν τον άνθρωπο και τον κάνουν υπερήφανο και του δημιουργούν μέσα μια νύση και υπερηφάνεια. Σύ λοιπόν που λέγεις, που τώρα διαβάζεις περιοδικά και βιβλία επιστημονικά, σύ που τώρα που βλέπεις ότι από ώρα σε ώρα οι αστροναύτες θα ανεβούν πάνω στα αστέρια του ουρανού, σύ λοιπόν θα πιστεύεις αυτές τις ιδέες τις οπισδρομικές, σύ λοιπόν θα πιστεύεις ότι είναι δυνατόν αυτά που λέγει η Εκκλησία και οι παπάδες και ψάλλουν οι ψαλτάδες, είναι δίποτε δυνατόν να έχουν στηρίγματα και να έχουν δυνάμεις πνευματικάς? Σύ σου λέει είναι δυνατόν, είναι δυνατόν σου λέει? Τι είναι αυτά που λέει η Εκκλησία? Είναι δυνατόν πεθαμένος άνθρωπος να στηθεί? Είναι δυνατόν να υπάρχει ανάσταση νεκρών? Αυτά λέγουν αδελφοί. Επάλλωσε λέγει η θρησκεία στον κόσμο των αστροναυτών, στον κόσμο των μεγάλων θαυμάτων της επιστήμης, στον κόσμο της ίσιος και υπερηφανίας, στον κόσμο του ψευτοπολιτισμού. Επάγωσε, επάλλωσε λέει η Εκκλησία ημών. Ναι, επάλλωσε. Λες και είναι κανένα ρούχο που το παίρνεις από το ράφτη, το φοράς ένα διάστημα σαν τη λαμπρή για τα Χριστούγεννα και έπειτα το ρούχο παλιώνει και το πετάς στο ρέμα. Αλλά όχι αδελφοί μου, η θρησκεία μας δεν είναι ένα ρούχο φτιαγμένο από κλωστές ανθρώπινες. Η Εκκλησία μας είναι ένα ρούχο, ναι ρούχο είναι, αλλά ρούχο φτιαγμένο με βελόνες αγγελικές και αρχαγγελικές που είναι υφασμένο μέσα στον αγαλιό της αιωνιότητος, ένα ρούχο που ποτέ θα δαπαλιώσει. Για διαβάστε εσείς εδώ οι πειραιώτες που διαβάζετε την Αγία Γραφή, ανοίξτε στα σπίτια σας σήμερα τα ιερά κείμενα, διαβάστε την περίφημο επιστολή, την προς Εβραίους επιστολή και δέτε εκεί πέρα που λέγει πάντες απολούνται. Όλα θα σβήσουν στο μάτι όντου των κόσμων, όλα θα παλιώσουν. Πάντες λέει παλαιωθήσονται, εσύ δε ζεις και υπάρχει στους αιώνας. Όχι, δεν παλιώνει η θρησκεία. Είναι σαν να λες ότι επάλιωσε ο Δούναβης ποταμός. Είναι σαν να λες ότι επάλιωσε ο Βόλγας. Είναι σαν να λες ότι επάλιωσε ο Αχελλώος ποταμός. Από τον καιρό που έφτιασε ο Θεός στη γη, τρέχουν τα ποτάμια και ποτίζουν βουνά και λαγκάδια. Μα το ποτάμι πάντοτε είναι αναγκαίο και πάντοτε είναι χρήσιμο. Όπως λοιπόν ένα ποτάμι οσοδήποτε αν παλιώσει είναι μια ευεργεσία και μια ευλογία στον τόπο, έτσι και η θρησκεία σαν ποτάμι που βγήκε μέσα από τους κόρπους της θεότητος θα αρδεύει αιωνίως τα ψυχά των ανθρώπων. Σύ που λες ότι επάλιωσε, είναι σαν να λες ότι επάλιωσε ο ήλιος. Μα ο ήλιος σήμερα ξακολουθεί. Στα παλιά τα χρόνια των πατεράδων μας, στα χρόνια του Ομήρου, στους προστολικούς χρόνους, ο ήλιος δεν παλιώνει ποτέ, εξακολουθεί να φωτίζει και να θαυμαίνει τον κόσμο. Δεν παλιώνουν τα ποτάμια, δεν παλιώνουν τα άστρα του ουρανού, δεν παλιώνουν τα, και αυτά θα παλιώσουνε, γιατί είπε ο Χριστός ότι θα έρθει η μέρα που και ο ήλιος θα σβήσει, όπως σβήνει ο καδιναναύτης στα κεριά εδώ στο ναό, έτσι ακριβώς. Και όπως τρίβεις το διακόπτη στο σπίτι σου και σβήνουν τα ηλεκτρικά φώτα, έτσι με τόση ευκολία τα δάχτυλα της θεότητος θα στρίψουν τους διακόπτες του ουρανού και θα σβήσουν και τα άστρα και τη ύλη και τα πάντα. Ένας μόνος δίκαιος βασιλεύει και δεν παλιώνει ποτέ ο Κύριος Ιησούς. Ουρανός και γη παρελεύσονται, οι δολόγοι με παρέτωση. Δεν παλιώνει λοιπόν. Λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο λέγεις? Ναι, αλλά καλά, γι' αυτό αδερφοί μου κλείστε τα αυτιά σας. Βουλώστε τα αυτιά σας στις φωνές της απιστίας που βουούν εις τον κόσμο τούτον. Μα θα μου πείτε, καλά είναι αυτά πάτερ μου, αλλά εδώ γίνομαι μάχη, έχουμε εδώ στον Πειραιά κάτω χιλιαστάς, έχουμε εδώ πέρα μασόνους, έχουμε εδώ πέρα προτεστάντας, έχουμε αυδεντίστας, έχουμε όλη τη σπορά του διαόλου, καλά είναι αυτά, αλλά εμείς θέλουν αυτοί όλοι οι άπιστοι και οι άθροι, θέλουν επιχειρήματα λογικά για να τους πείσουμε την τετραγωνική διάνοιά τους. Θέλουν θαύματα να δουν ο κόσμος. Θαύματα ζητούν για να πιστέψουν ότι υπάρχει ανάσταση Χριστού και ανάσταση νεκρών. Αδελφοί μου, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Αλλά πρώτου να τελειώσω, ας κάνουμε ένα μικρό περίπατο. Αυτοί που ζητούν θαύμα για να πιστούν ότι υπάρχει ανάσταση Χριστού, έγινε ανάσταση Χριστού. Έλατε λοιπόν, αδέρφια μου, να βγούμε μέσα από το βρωμένο αυτό περιβάλλον. Από αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα που είναι γεμάτο από καυσαέρια. Μη φοβάστε τα καυσαέρια, υπάρχουν άλλα καυσαέρια φοβερότερα από τα καυσαέρια. Είναι τα καυσαέρια της απιστίας και της αθείας που μπαίνουν μέσα στα πνευμόνια του ανθρώπου. Αλλά ο μεν άνθρωπος προσπαθεί να καθαρίσει την ατμόσφαιρα από τα καυσαέρια, αλλά δεν προσπαθεί να καθαρίσει την δική ατμόσφαιρα από τα καυσαέρια της απιστίας.
που μπαίνουν μέσα στα πνευμόνια, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και απειλούν πνευματικών και ηθικών θανάτων. Ελάτε λοιπόν να βγούμε μέσα από αυτή την τρομερά ατμόσφαιρα των μεγάλων πόλεων και να πάμε μακριά, να βγούμε έξω, να αναπνεύσουμε καθαρό αεράκι που έρχεται από τα ψηλά βουνά της πατρίδος μας. Ελάτε εσείς να πάμε στα χωριά και να δούμε εκεί κοντά στα χωράφια το θαύμα της Αναστάσεως. Το θαύμα της Αναστάσεως στα χωράφια. Τι λες. Αχ, τυφλοί. Που έχουμε μάτια που δεν έχουμε τυφλοί. Που έχουμε μάτια και μάτια δεν έχουμε. Που μαθα κοφή, που μαθα αυτιά και αυτιά δεν έχουμε. Ελάτε λοιπόν να δείτε. Δεν μου λέτε σε παρακαλώ. Είδατε ποτέ χωριάτη. Είδατε Γιώργο. Τι κάνει. Τι κάνει ο Γιώργος. Κάνει ο Γιώργος ό,τι κάνει ο νεκροδάφτης. Όπως ο νεκροδάφτης παίρνει το νεκρό το σώμα και το βάνει σκάβει λάχο και το βάνει μες στη γη, έτσι κάνει και ο Γιώργος. Αντί να παίρνει κορμί νεκρό, παίρνει τι παίρνει. Ένα νεκρό, ένα μικρούτσικο πράγμα. Ένα μικρούτσικο πράγμα που πολλές φορές είναι σαν το κεφάλι της καρπίτσας. Παίρνει ένα σπό. Και το σπόρο αυτό ανοίγει λάχο σαν το νεκροδάφτη και το θάφτη μέσα στη γη. Ο σπόρος αυτός δεν έχει φύλλα. Ο σπόρος αυτός δεν έχει πράσινα φύλλα. Ο σπόρος αυτός δεν έχει άνθο. Ο σπόρος αυτός δεν έχει ανάπτυξη. Αλλά είναι ένα απλό σπόρος. Κι όμως τον θάφτη μέσα στη γη. Και όχι μόνο το μυστήριο. Όχι μόνο το μυστήριο. Νεκροθάβει, τον θάβει μέσα στη γη. Αλλά τι κάνει. Σαπίζει μέσα στη γη. Σαπίζει. Όπως το κορμί του ανθρώπου σαπίζει μέσα στη γη. Έτσι και κάθε κουκί. Γι' αυτό ακριβώς. Αλλά φεύγω από το θέμα, θα σας τα εξηγήσει αυτά ο λαμπρός σας, προϊστάμενος, ο Πάτερ Σωτήριος μου. Βλέπω ότι είχε μια φλόγα του Χριστού να μεταδώσει στο ποιμιόν του, όπως και οι άλλοι εδώ εφημέροι. Λοιπόν, θα σας πει γιατί. Γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε κόλληβα στα μνημόσια. Γιατί έχουμε κόλληβα. Δεν παίρνουμε τίποτα. Έχει μεγάλη σημασία. Όπως λοιπόν, παίρνουμε το στάρι, το σπόρο, το ρίπτουμε στη γη και σαπίζει. Και έπειτα αφού σαπίζει. Μεγάλωσε τα θαύματα, Θεέ. Έλα ρε επιστήμη, έλα να φτιάσεις ένα σπυρί καλαμπόκι, ένα σπυρί σιτάρι. Μπορεί να το φτιάσεις, αλλά δεν έχει δύναμη. Όπως φτιάσανε, καθίσανε και φτιάσανε κάτι αυγά, λέει ένα αυγό της κότας. Το φτιάσανε το αυγό της κότας. Πήραν τα υλικά, πήραν τις σύνδες, πήραν τα αυτά, αλλά το βάλαν κάτω από τις φτέρυγες της κότας, μα δεν έβγαλε πουλί. Λοιπόν, έτσι και εσύ μπορεί να φτιάσεις σπόρο, αλλά σπόρο μέσα να έχει τέτοια δύναμη, νεκρό λοιπόν. Νεκρός είναι ο σπόρος, πέφτει με στη γη, σαπίζει με στη γη και μετά από εκείνο το σάπιο πράγμα βγαίνει ένα ωραίο στάχης και πας τώρα στα χωράφια, πας στον κάμπο της Θεσσαλίας και βλέπεις μια θάλασσα, όχι από γαλάζια κύματα, αλλά βλέπεις μια απέραντο θάλασσα από πράσινο κάμπο να ανεμίζει κάτω από τα σπνοά του ανέμου. Λοιπόν, ένα σπυρί πέθανε. Απέθανε και αναστάθηκε. Τα έχουμε συνηθίσει αυτά τα φαινόμενα και δεν μας κάνουν εντύπωση. Αλλά και όχι μόνο αυτό. Ένα μικρό σπυράκι, ένα μικρό σπόρο, μικρό, σαν το κεφάλι της βελόνας. Ρίπτεις μέσα στη γλάστρα σου, εσύ γυναίκα της γειτονιάς, εσύ γυναίκα νοικοκυρά, και μέσα από τη γλάστρα βγαίνει ένα ωραίο λουλούδι που το. Πώς από εκείνο το μικρό σπόρο, τον αόρατο σπόρο, βγαίνει ένα ωραίο λουλούδι που μυρίζει μέσα στη γλάστρα σου. Πώς από ένα μικρό σπόρο βγαίνει αλλού. Σπέρνει ο περιβολάρης μέσα ο κυπουρός και βγαίνει αλλού. Αλλού βγαίνει λεμονιά, αλλού βγαίνει πορτοκαλιά, αλλού βγαίνει ελιά και μέσα από μικρούς σπόρους γίνουν τεράστια, πελώρια πλατάνια κάτω από τη σκιά του οποίου παίζει τη φλόγερα του ο βοσκός. Πώς. Ανεξήγητα τα μυστήρια. Δεν μπορεί να τα εξηγήσει η επιστήμη. Μέσα αυτού πάμε. Λοιπόν, μα τι σχέση έχουν αυτά με το θέμα. Έχουν μεγάλη σχέση. Θέλετε, αντέστε τα σπίτια σας, βάτε φωτιά. Άντε στα σπίτια σας, αν είστε χριστιανοί, αν θέτε να φτιάξουμε οικογένεια, άντε στα σπίτια σας και ψάξτε τις άκρες των παιδιών σας και κάνετε ένα κοντρόλ τι διαβάζουν τα παιδιά σας. Τι διαβάζουν τα παιδιά τα Ελληνόπουλα, δεν διαβάζουν ούτε στη Μόσχα, ούτε στο Λονδίνο, ούτε κάτω στο Χολιγούν. Έχουν γεμίσει τις άκρες των παιδιών και τα σακάκια τους και τα τετράδια τους από μέσα περιοδικά έσχρα και κατανόμαστα. Βάλτε φωτιά μες στο σπίτι εκεί και πάρτε όλα τα περιοδικά, τα έσχρα και κατανόμαστα για να γιάσουν τα χέρια της μάνας και του πατέρα και δώστε στο παιδί σας, αν το αγαπάτε το παιδί σας, δώστε το παιδί σας στο Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι μια ανωτάτη φιλοσοφία που είναι μέσα διαμάντια και πριλάντια και θησαυρός. Και μην ταΐζεις τα παιδιά σας με κόπρια, γιατί κόπρια του διαόλου είναι τα έσχρα προδικά και διαμάντια του Χριστού. Είναι τα λόγια του Ευαγγελίου και τα λόγια των Αποστόλων. Ανοίξτε λοιπόν αδέρφια μου μέσα σήμερα στο σπίτι την επιστολή του προς Κορινθίους.
το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Και εκεί θα δείτε τι λέγει, ότι εκείνος που έδωσε, που έκλεισε μέσα σε ένα κουκί, σε ένα σπόρο, μια τεράστια δύναμη, να βγαίνει πλατάνη ολόκληρο και λουλούδι θαυμάσιο, εκείνος που έδωσε σε ένα αυγό, πήγατε μέσα στα δάση, προχωρήσατε μέσα στα βουνά, τα πάνω, τα ψηλά βουνά, που αξίωσε και ο Θεός να ανεβώ κι εγώ, μέσα στα θεόλα τα βουνά της Πίνδου, απάνω εκεί που σμίγουν ουρανοί, επήγατε μέσα στα βουνά εκείνα που πέσανε χιλιάδες κορμιά, ναι, για να ανθίσει εδώ στον κόσμο ελευθεριά, ναι, επήγατε εκεί να δείτε, απάνω στα ψηλά εκείνα βουνά, υπάρχουν φωλιάς που κελαδούν τα ειδόνια. Μια μέρα λοιπόν κάτω από το Αγίστινο που ήμουνα, μου λέει κάποιος στρατιώτης από κάτω από την Ολοκυμάνη. Μου βλέπεις, λέει, πάτερ μου, τι βλέπω? Βλέπω και θαυμάζω. Αγράμματος ήταν βοσκός που έβωσε κάτω στα ψηλά βουνά της Μάνης, που είχε μέσα στην καρδιά το Θεό. Και μου λέει, βλέπεις, πάτερ μου, το θαύμα βλέπω. Τι βλάμα μου, του λέει, βλέπω, παιδάκι μου, δεν κοιτάς επάνω εδώ που κελαδάνε τα ειδόνια? Κελάνε τα ειδόνια. Και πού βγήκε το ειδόνι, μου λέει. Κοιτάξτε, και πάει ψηλά πάνω στα κλαδιά και μου φέρνει ένα μικρό αυγουλάκι. Πολύ μικρό είναι το αυγό. Το αυγό δεν είναι σαν το αυγό της Τουρδοκαμίνου, δεν είναι σαν το αυγό της Χίνας, δεν είναι σαν το αυγό της Όρνηθας. Ένα μικρούτσικο, μη πολύ μικρό αυγό. Και μέσα από το αυγό αυτό, μέσα από αυτό το αυγό, ποιος περιμένει να βγει ένα ειδόνι να κελαδάει? Και τι κελά? Ναι, Χριστιανέ μου, κάθε φορά που βλέπεις την γλάστρα σου να βγαίνει τριαντάφυλλο, κάθε φορά που βλέπεις τη γη να γίνει να γεμίζει από στάρια, κάθε φορά που βλέπεις να κελαδούν πουλιά στον ουρανό, κάθε φορά είναι και μια Χριστός Ανέστη. Φωνάζουν τα πάντα στον κόσμο τούτο. Λοιπόν, όπως ο Χριστός έδωσε δύναμη στο καθένα να γίνει Ανάσταση, κάθε φορά Ανάσταση γίνεται. Και Ανάσταση του Χριστού δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι συμπίπτει με την Άνοιξη, με το αίρο μυρίζει, και Άνοιξη εορτάζομαι, και Άνοιξη πίστεως και Άνοιξη της πίστεως. Και τέλος, αδελφοί μου, αν θες ακόμα και επιμένεις, έλα να σου δείξω. Άνοιξε το Ευαγγέλιο, θα ακούς το Χριστός Ανέστη. Άνοιξε αυτό το βιβλίο, αβιβλίο της φύσεως το βιβλίο, που είναι το μελετάνε. Δεν υπάρχει ορότερο βιβλίο από τη φύση. Και ο πιο αγράμματος το βλέπει. Είναι χιλιάδες σελίδες. Τι, ούτε το ξεφύλιζε ακόμα η επιστήμη. Μόλις τώρα το ξεφυλίζουν βιβλίο αυτό. Θα το διαβάζουν αιώνες. Το βιβλίο της φύσεως, όσο μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία επίσης. Σε κάθε σελίδα, σε κάθε γραμμή του, σε κάθε γράμμα είναι, υπάρχει Θεός. Λοιπόν, άνοιξε το Ευαγγέλιο, ακούς Χριστός Ανέστη. Ανοίγεις τη φύση, ακούς χιλιάδες αιδόνια να κελαδάνε Χριστός. Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη. Μα θες κάτι άλλο. Λοιπόν, ποιο? Άνοιξε την ιστορία, να ακούς και εκεί μέσα το Χριστός Ανέστη. Πού τα ακούς? Σε ποια ιστορία? Στην ιστορία των Βουλγάρων, των Αλβανών, των Σέρβων, των. Που τρώγανε βερανίδια την ώρα που τρώγανε, που φτιάχνανε εμείς Παρθενώνας. Όχι δα, έχουν και τα έθνια αυτά ιστορίες, μα δεν υποτιμώ την ιστορία τους. Ανοίξτε τη δική μας ιστορία, που άμα έχεις μέσα σου καρδιά, αν έχεις μέσα σου ένα κουκούτσι, ένα ηλεκτρόνιο, αγάπη στην πατρίδα αυτή, θα ακούσεις μέσα στις σελίδες της ιστορίας αυτής να ψάλλουν, να ακούεται το Χριστό. Πώς ακούεται? Δεν μου λέτε. Υπάρχει μια χρονολογία που για μας τους Έλληνας είναι οδυνηρά. Είναι η χρονολογία που ανέβηκαν επάνω, σκαρφάλωσαν σαν τα θηρία, σαν τους διαόλους της κολάσεως, σκαρφάλωσαν με σκαλωσές επάνω στον τούλο της Αγίας Σοφιάς και ξεγκρέμισαν εκεί τον Τίμιο Σταυρό που εφώτιζε ολόκληρο το Βόσφορο. Και επάνω στον τούλο της Αγίας Σοφιάς εστέθησαν το φεγγάρι του στην Ημισέλινο. Από τότε 1453, πόσα χρόνια περάσανε, είχε σβήσει πια. Το έθνος των ελληνικών είχε σβήσει. Δεν υπήρχε πλέον έθνος συνειδητικών. Το όνομα του Έλληνος δυσμονήθηκε. Ραγιά τον φωνάζανε, δεξιά και αριστερά. Στο χάρτη, έπαιρνε στους χάρτες, 358 χρόνια έπαιρνε στους χάρτες. Δεν έβλεπες πουθενά Γκρέκο, δεν έβλεπες πουθενά Ελλάδα. Σβησμένη ήταν Ελλάδα, μέσα στο τάφο ήταν Ελλάδα. Τάφτηκε μέσα βάθια η Ελλάδα, όχι ένα και δύο χρόνια, αλλά επαναλαμβάνω 358 χρόνια. Και ρωτούμε, ποιος την ανέστησε την Ελλάδα αυτή, ποιος πήγε στον τάφο της, μέσα στον τάφο της που ήταν θαμμένη 358 χρόνια. Ναι, την ανέστησε, ας λένε οι άπιστοι, ας γαβγίζουν τα σκυλιά του Άδου. Είναι γεγονός ότι το έθνος μας ανεστήθηκε με τη δύναμη του Χριστού. Ο Χριστός που πήγε στο Λάζαρο απ' έξω και είπε, Λάζαρο δεν βρέξω. Ο ίδιος ο Χριστός με τη φωνή του πήγε σε αυτό τον τόπο μας και είπε, Λάζ, δεν βρέξω.
κελάσαν στήριξε με τις παντιέρες, με τα ράσα, με τα Ευαγγέλια, με τα ξαφτέρυγα, με την πίστη των πατέρων μας. Αναστήθη Ελλάς και πάνω στα μνήματα των ηρώων μας, όπου γης ελευθεριάζει και όπου κάμφος ανθίζει, ακούεται το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, λοιπόν, αδελφοί μου, διε τούτο το λίγο κήρυγμα το οποίο να πίστηνα εις την αγάπη σας. Ναι, Χριστός Ανέστη, το φωνάζει εκτίσεις όλοι. Το φωνάζει πρώτα-πρώτα, για να τελειώσω και να δώσω μια επισφράγηση στην ομιλία αυτή. Το φωνάζουν οι άγγελοι που απέταξαν από τα ουράνια. Το φωνάξουν, του είπαν το Χριστός Ανέστη. Προς τιμήν τους, προς τιμήν τους, προς τιμήν τους. Δεν το είπε πρώτη φορά. Εκατομμύρια φορές, δισεκατομμύρια φορές ακούσκαν στη γη. Και να ακούσουν ακόμα στη γη, έως ότου υπάρχουν στόματα και καρδιές. Αλλά το πρώτο Χριστός Ανέστη που ακούστηκε κάτω στη γη από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν το είπε βασιλιάς που κατοικεί στα παλάτια, δεν το είπε στρατηγός που κρατάει ραβδιά, δεν το είπε πλουτοκράτης, άθλος πλουτοκράτης που μετράει λίρες στον κόσμο τούτο, αλλά είναι προς αιώνιον δόξα του Χριστού μας, ότι το Χριστός Ανέστη το είπε πρώτα γυναίκα, οι μυροφόρες γυναίκες, τον οποίο την αράνιμη εορτάζαμε, αυτές. Τους φοβισμένους άνδρες, στους φοβισμένους μαθητάς, αυτές παρουσιαστήκαν ως άγγελοι ουράνιοι και είπαν το Χριστός Ανέστη. Και είναι τιμή της γυναίκας ότι αυτή είναι Ευαγγελίστρια, αυτή είναι Απόστολος, αυτή είναι μάνα, αυτή είναι αδελφή, αυτή είναι το Υιού, είναι η βάση και το θεμέλιο μιας χριστιανικής κοινωνίας. Το Χριστός Ανέστη απάνω στον ουρανόν τα έψελαν τα οι άγγελοι εδώ κάτω στη γη. Μυροφόρα γυναίκες το σκόρπισαν στη γη. Ανέστη το φώναξε και ο Θωμάς, που στην αρχή ήταν άπιστος, αλλά κάτωπιν επίστευε και είπε ο Κυρός μου και ο Θεός μου. Το Χριστός Ανέστη το είπε ο Απόστολος Παύλος που ήταν ευλάστημος και είναι και αυτός πιστός και διαπλήσιος ήρυξης του Ευαγγελίου. Χριστός Ανέστη το είπανε ποιοι, ακόμα το φωνάζουν σήμερα. Δυο λησμονημένοι Άγιοι. Τι είναι σήμερα, 9 Μαΐου. Διαβάστε τα συνεξάρια. Ανοίξτε αυτά τα χαρτιά τα λησμονημένα. Ανοίξτε αυτά τα ελληνία της Εκκλησίας μας να δείτε σήμερα ποιοι γιορτάζουνε. Δεν γιορτάζουν μόνο μυροφόροι γυναίκες. Κοντά σε αυτούς εορτάζουν και δυο μεγάλοι Άγιοι. Ένας της Παλαιάς Διαθήκης και ένας της Καινής Διαθήκης. Ο ένας της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Πέμπτος Ευαγγελιστής είναι ο Ισαΐας ο προφήτης που μέσα φωνάζει «Θα αναστηθούν οι νεκροί». Το φωνάζει ακόμα μαζί με τον Ισαΐα και ένας Άγιος Άγιος. Ποιος ο Άγιος Χριστοφόρος εορτάζει σήμερα. Τι ήταν αυτός. Ήτανε σκυλί σαν σκυλί άγριο. Λύκος ήταν. Από το μέρος που περνούσε δεν μπορούσες να περάσεις. 1100 άντρες δεν τον έβαζα κάτω. Είχε μια δύναμη τρομακτική. Ήτανε θηρίο ήτανε. Άγριος ήτανε και στη μορφή ακόμα άγριος ήτανε. Ναι, αλλά αυτός τόσο λύκος αυτός, ο λύκος αυτός έγινε αρνή. Ποιος τον έκανε αρνή. Μεγάλα Χριστέ τα θαύματά σου. Επήρε αυτόν τον λύκο και τον έκανε αρνή. Και από άγριος έγινε χριστιανός και ονομάστηκε Χριστοφόρος. Χριστός Ανέστη φωνάζει ο Ισαΐας. Χριστός Ανέστη φωνάζει ο Άγιος Νίλος. Μέσα από τη σπηλιά του Αγίου Όρους που ασκήτευσε εκεί πέρα για να μας κηρύξει τον Χριστό. Φωνάζει σήμερα και ο Άγιος Χριστοφόρος που ήταν άγριος και έγινε Άγιος. Το φωνάζουν οι πέτρες, το φωνάζουν οι κάμποι. Όπου να πας, χριστιανέ μου, εδώ στον τόπο μας, πού να πας. Ο γη, ο Ελλάς, ο γη Αγία, ο Αγί μαρτύρων και Αγίων, όπου να πας, τέντωσε τα αυτάκια σου, άντε κάτω στα βουνά της Μάνης, να ακούσεις από τα σταυράνια της Μάνης, το Χριστός Ανέστη. Άντε κοντά στην Τριπολιτσά, απάνω στα μέρη που πάτησε ο Κολοκοτρώνης, να ακούσεις το Χριστός Ανέστη. Άντε στο Μεσολόγγι το Λοϊκό, μέσα από την Φρουρά, να ακούσεις το Χριστός Ανέστη, που να το ψάρω. Άντε πέρασε τον κάμπο της Αλιάς, να ακούσεις το Ρίγα το Βαρέο, να λέει το Ψυχρός Ανέστη. Πέρασε τον Όλυμπο, έβα στη μεγάλη γη των πατέρων μας, στη Μακεδονία μας, πέρασε τη Μακεδονία στα βουνά, ανάβα πάνω στα ψηλά βουνά, που εκατοντάδες παιδιών ετησιάσαν και στήσε το αυτί σου κοντά όπως στήνεις το αυτί στο ραδιοφόρο και άκουσε κοντά από τους τάφους της Καστοριάς, της Φόρινας των Κρεβενών, των βουνών, των αθανάτων βουνών μας. Άκουσε μέσα Χριστός Ανέστη, κάθε πέτρα, κάθε κλαρί, κάθε άβυσος δεν είναι πίστης. Αν δεν τα πίστευα θα προτιμούσα να πάρω ένα καζέλι να κάνω το λούστρο. Τα πιστεύω αδερφοί μου, πιστεύω ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός. Πιστέψατε το. Γράψατε το! Όλα θα γίνουν στον κόσμο αυτόν και η γη θα συστεί και οι πολιτείες θα συστούν. Ένας μόνο θα υπάρχει. Θα ζει και βασιλεύει. Ιησούς Χριστός ο Ναζαρέος. Πέρε, σημνείτε και υπερηψούτε εις πάντα τους αιώνας. Αμήν.